Θα δεις, θα δεις. Να, εδώ είναι όλα τα βιντεάκια. Τα Τα scenes, ναι. βιντεάκια. Βέβαια. Α, το είπες. Δεν έχουμε δει πάρα πολλά από αυτά. Έχουμε δει μέχρι Oh, εδώ, όπως δύο. κατάλαβες. Οκ. Από Δύο πάνω, ή μας χαρτά. Α, ναι. Όχι, εννοώ, το ξέρεις, το σύνολο των Ναι, τέτοιων. ναι. Τώρα αυτό είναι ταξινομημένο χρονικά. Η ημερομηνία δηλαδή. Μάλλον υπάρχει και το φίλτρο για το ποια είναι η σειρά της ίδιας ταινίας. Γιατί ότι πώς το λένε, το να πηγαίνει με ημερομηνία δεν σημαίνει ότι και οι ίδιοι τράβηξαν τις σκηνές από την αρχή μέχρι το τέλος με τη σωστή σειρά, καταλαβες. Δηλαδή σου λέει Okay, άρα ότι είναι η μη σκηνή. δομημένη η ταινία. Ναι, Δεν ναι. είναι δομημένη, απλά βλέπεις τυχαία καρέ. Θα σου πω. Έχουμε, τα ανακαλύπτουμε σιγά σιγά τις σκηνές και τα takes. Ακριβώς. Τα ανακαλύπτουμε Okay. σιγά σιγά παίρνοντας clues όπως μπαίνεις π.χ. σε αυτό Ακριβώς. γιατί ξέρω εγώ είπαμε να δούμε αυτό. Ναι. Και π.χ. κάτσε από πιο. Α, δεν έχει τίποτα άλλο. Αστείο, δεν έχει τίποτα άλλο σε αυτό το σκηνή. Και πατάει ένα κουμπί και σου λέει με τι μπορείς να κάνεις interact. Και Oh my. π.χ. κάνω ας πούμε με αυτό το πρόσωπο. Και αυτή Τι την να κάνω. τύπησα Όπαρε. ή κάτι σχετικό, γιατί αυτή δεν είναι η ίδια τύπησα. Όχι. Ήταν Μα απλά μάτι. ναι, σε μεταφέρει σε κάτι άλλο σχετικό, που πολλές φορές, άμα το κάνω στο αυτό ας πούμε είναι παράθυρο κάγκελα. Ωραία, κάνω αυτό και θα με βγάλει σε ένα What? παράθυρο. Τρομερό. Ναι, και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ξεκλειδώνεις. Γίνονται unlock Δημιουργικά. Ναι. νέα βίντεο ας πούμε ή takes της ταινίας. Τέλεια. Αυτό, ναι, Είναι αυτό συμβαίνει. ξεκλειδωμένα, όχι εσείς. Αυτά είναι όλα τα ξεκλειδωμένα και ξεκινήσαμε με, ξέρω εγώ, τις δύο πρώτες σειρές ή κάτι τέτοιο. Okay. Βέβαια, ξεκλειδώνοντας, μπορεί να σου πάει κάτι που είναι εδώ ας πούμε στο 2000, μπορεί να σου ξεκλειδώσει και κάτι που είναι στο 70, στο 68 ας πούμε, ξέρεις, Ναι, ναι. δεν υπάρχει, δεν στα βγάζει με κάποια σειρά, στα βγάζει ανάλογα με το τι κάνεις interact. Ακριβώς. Ναι, κατάλαβα. Δεν υπάρχει χρονική σειρά. Μόνο χωρική. Δηλαδή, αν είναι η πόρτα εκεί και πατήσει την πόρτα, θα σε βγάλει σε μια σκηνή που ανεξαρτήτως Ναι. χρονική σειρά θα είναι στον αντίστοιχο χώρο. Ναι. Κλπ. Okay. Μπορώ να βάλω να μου το κάνει να μου ταξινομήσει είτε με τη σειρά των σκηνών της ταινίας ή τέλος πάντων βίντεο που αφορούν την ταινία με τη σειρά που παίζεται η ταινία από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι τρεις ταινίες λογικά. Τρεις Είναι έχουμε βρει. τρεις ταινίες λογικά όντως. Αλλά τέλος πάντων μπορώ να το βάλω να πάει με τη σειρά την ιστορία της ταινίας ή να το βάλω να πάει πώς το λένε, τον κανονικό χρόνο Που το έπαιξες. που είναι το πώς κάσταραν τους ηθοποιούς και μετά πώς κάνανε κουβέντες για το σενάριο, ξέρω κατάλαβες. Okay. Πάμε, ό,τι θέλετε, παιδιά, όπως θέλετε, Ναι, παίξτε. εμείς τώρα Δηλαδή. πηγαίνουμε με το κανονικό χρονικό, όπου δηλαδή αυτοί οι ηθοποιοί μέρα με τη μέρα δεν σημαίνει ότι πηγαίνουν πρώτα τη σκηνή 1, μετά τη 2, μετά την 3. Μπορεί να τους βολεύει να κάνουν τη σκηνή 50 και μετά αργότερα να κάνουν την πρώτη σκηνή της ταινίας. Σε αυτό Ναι, το σημείο. λέει ονόματα. Λέει του μεταξύ Αμπρόσιο, ρε φίλε. Λέει σε Ναι. άλλη ταινία, άλλο όνομα. Όχι έτσι. Λέει Λέει, Αμπρόσιο. παρακάτω. Α, Μίνσκι. Okay. Και εδώ Ο Παντελής λέει. μετά είναι του ΟΗ Ναι. 31. Α, Ζω. Ζόι, Ζόι, sorry. Του ΟΗ. Εγώ ναι, δεν ξέρω και εγώ τι θα έλεγα με αυτό. Τέλος πάντων, δεν έχουμε βρει τώρα καταλάβει Θα τα συνδέσει. πούμε. Διατήρηση είναι αρκετά αρχή. Ωραία, Απλά ωραία. έχουμε ξεκινήσει να το ξετυλίγουμε, ας πούμε. Λοιπόν, το main, πώς θα λένε, η περίληψη της ταινίας Αμπρόσιο είναι ότι μια κοπέλα ντύνεται μοναχός και μπαίνει σε ένα μοναστήρι και συμβαίνουν πράγματα. Μέχρι εκεί θυμάμαι. Τώρα, ο Αμπρόσιο που είναι ο μακρυμάλης, ο Τζάρετ Λέτο,
είναι παιδί του Θεού, αλλά θέλει και να γαμίσει φούλ, ρε φίλε. Καλός ή κακός. Οπότε βρίσκει, από ό,τι σου λέω τώρα μια περίληψη, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ, η TV μπορεί να έχει καταλάβει και λίγο διαφορετικό πράγμα, δεν ξέρω. Νομίζω ότι βρίσκει την τύπισσα που ήταν, τύπισσα, αλλά το έπαιζε Monk. Νομίζω ότι τη βρίσκει, γιατί αυτή τώρα ήταν και αυτή λίγο καυλωμένη και πήγε και έτσι. Τώρα δεν ξέρω πώς έγινε το reveal ακριβώς, δεν κατάλαβα. Αλλά αυτή η τύπισσα παίζει να είναι και μάγισσα. Είναι μάγισσα νομίζω. Και για κάποιο λόγο, ενώ αυτοί στην αρχή γουσταριζόντουσαν μεταξύ τους λογικά, από την τύπισσα σίγουρα συνέβαινε αυτό που το έπαιζε Monk, μετά βοηθούσε το Priest, αυτό τον τύπο, τον Father, να υπνοτίσει μια γυναίκα η οποία ήθελε τη βοήθειά του γιατί ήταν άρρωστη και της... Okay. Και τον βοήθησε τον τύπο, τον Priest, να την κοιμήσει ώστε να την πηδήξει στον ύπνο της. Εκεί που αυτός όμως... Όχι. Την κόρη πάτευε. Την κόρη της τύπισσας, η οποία ήταν άρρωστη. Ναι. Η οποία και αυτή ήταν καυλωμένη φουλ. Όλοι καυλωμένοι είναι γενικά. Είναι ψιλοκαυλωμένοι, όπως είναι και ο σκηνοθέτης ταινίας, για λόγους, αυτό είναι. Που είναι καυλωμένο. Ναι, δείξε λίγο ρόγα και δείξε λίγο πατούσα, είναι όλη την ώρα. Περίεργο κόνσεπτ. Και παίζει όλο στο Τζάρετ Λέτο. Όχι, απλά το λέω λόγω. Μοιάζει, γιατί μαλάκα μοιάζει από μακριά, έτσι. Ναι, και το μαλλί και το έτσι. Λοιπόν, τώρα, στο micromanagement εδώ πέρα, εγώ μπορώ να πατήσω play, ξέρω εγώ και τέτοια, και να βγω. Μπορώ να πατήσω το ματάκι, που σε στοιχεία όπως σταυρός, κερί, φρούτο, μπουκάλι, ξέρεις, κάνει interact, οπότε με πετάει σε άλλα βιντεάκια. Κάποια που να τα έχω δει, αν τα έχω ξεκλειδώσει ήδη. Κάποια που να μην τα έχω δει, επειδή είναι νέο interaction. Π.χ. δεν ξέρω αν έχω κάνει τέτοιου είδους ποτήρια, για να βγάλει κάτι αντίστοιχο. Ή αν έχω ξαναδεί αυτόν τον τύπο. Οπότε, μετά, νομίζω είναι καλύτερο, αφού δούμε το βίντεο, να γυρίσουμε, να κάνουμε τα... να πατήσουμε τα κουμπιά, να μας βγάλει νέο βίντεο. Αλλά, πέρα από αυτό το interaction, και το play και το stop, ας πούμε, στο ψηλό είπε TV, αν κατάλαβα καλά την ώρα που ήρθα, ότι έχει κάποια audio cues κάποια στιγμή που σκάει έτσι ένα βαρβάτο ήχος θανάτου, όπου αν εκεί τρέξει το βίντεο ανάποδα, εμφανίζεται κάτι διαφορετικό, μια άλλη πραγματικότητα της σκηνής, ξέρω εγώ, ναι, κάτι περίεργο, που είναι έτσι πιο σκοτεινό, και είναι σαν να έχεις δύο βίντεο σε ένα, ανάλογα ποια πλευρά, ας πούμε, θα δεις, αν θα δεις τη reverse ή την κανονική. Όπω, γαμά αυτό. Ναι, αυτό. Τώρα, όταν μου ξεκλείδωσε αυτό το βιντεάκι, μου το ξεκλείδωσε επειδή είδα κάτι που είχε να κάνει με αυτή την εικόνα, οπότε πρέπει να το πάω πίσω τώρα όλο, να το δούμε από την αρχή. Και βλέπουμε και κουβεντιάζουμε και σχολιάζουμε και πατάμε κουμπιά. Τέλεια, τέλεια. 53 Charlie, take 2. Action. The feast day should mark an end to this string of misfortune. Ωραία φωνή. I am eager to hear your sermon. St. Clair is close to my heart. The prioress also wants to use this evening to put behind her the awful business with the girl. I forget her name. Agnes. Yes, Agnes. Well, I believe the return to health of yourself and young Rosario is enough to give thanks. Young Rosario είναι η τύπισσα, η Monk, που είχε ντυθεί Monk, αλλά ήταν η τύπισσα. Η πρωταγωνίστρια δηλαδή. Ναι. If I may excuse myself, I have some business to attend to before the celebrations. I will return in time. What is so urgent on feast day? I promised the late Antonia that I would pray by her body. Η Αντώνια που λέει, για πες DV ποια είναι. Μάλλον είναι η μάνα η άρρωστη.
Η μάνα η άρρωστη. Η μάνα η άρρωστη είναι η άρρωστη μάνα μιας τύπησας που πήγαινε και παρακολουθούσε εδώ που είχε αυτός το live του. Το live. Α, και πήγε η τύπησα που παρακολουθούσε τα live-άκια και του λέει, «Father, ξέρω εγώ, εντάξει, εγώ μπορεί να μήνυμα από εδώ, να είμαι από άλλο χωριό, γιατί κάτι τέτοια παίζουν. Αλλά σε παρακαλώ, η μάνα μου είναι άρρωστη, έλα να της πεις ευχές, ξέρω εγώ, και κάτι τέτοια». Αυτό για πες να και η κόρη. Αυτή που πήγε αυτός να υπνοτίσει. Εντάξει, είναι η μάνα ή η κόρη τέλος πάντων, ναι, εντάξει. Και να πασπατεύσει. Ναι. Ναι, anyway. Και λέει ο τύπος τώρα. Α, της μητέρας της, της Αντώνια. Οπότε είναι η κόρη καβλιάρα. Ναι. Είναι στην πραγματική ζωή, είναι καβλιάρα. Ναι, τα μάθημα παλού. Αυτό είναι προφανές. Δεν γίνεται να είναι, να είναι στο ένα και να μην είναι στο άλλο. Όχι, εδώ δεν είναι πολύ. Βασικά δεν ξέρω. Τα μελέ, πορτοκάλι. Ωραία. Τελείο. Είχε κανένα βόμβο. Θα πάμε λίγο. Τώρα εδώ θα μπορούσαμε να δούμε σε αυτό που μας πέταξε τι συνέβη. Αλλά... Τι έγινε. Αλλά θα πηγαίνουμε τη σειρά που έγιναν στην πραγματικότητα. Δηλαδή εμείς είδαμε μόλις αυτό, έχουμε δει όλα τα προηγούμενα και μας πέταξε παράθυρο σε αυτό εδώ πέρα, στη σκηνή 11C. Η σκηνή 11C είναι αφού εδώ πέρα τον έχει πλησιάσει η τύπισσα που δεν είναι monk, αλλά το παίζει και του έλεγε, αχ, εντάξει, θέλω να σου πω κάτι, αλλά φοβάμαι και κάτι τέτοια. Οπότε, αφού μας πάει πίσω, πάμε στο reference. Το οποίο τελειώνει έτσι. Okay. Τελειώνει έτσι γιατί εδώ μας πέταξε από το reference που του δώσαμε. Ωραία. Αυτή είναι και καλά μεταμφιεσμένη τώρα. Ναι. Όταν φοράει κουκούλα. Αυτή εδώ ναι, είναι η τύπισσα που το παίζει Monk, η πρωταγωνίστρια, το έπαιζε. Φαίνεται ότι μεταξύ των σκηνών 3α και 3.11 τι είπα, 3α και 11C τέλος πάντων, ότι αυτή του φανέρωσε ότι για σένα αγόρι μου δεν φαντάζεσαι τι κάνω. Γιατί φαίνεται εδώ πέρα να είναι ήδη φασωμένη και αυτή με την κουκούλα έτοιμη. Τέλεια. Οπότε ενώνουμε τελίτσες γενικά. Πάμε, πάμε λίγο, ναι. Έχουν ρίξει τον πίδο εδώ. He was troubled, but by midnight he had fallen asleep. I've prayed so much my brain aches. I will have you replaced that you may rest. Μάλλον απλά κάτι έπαθε αυτός. Μόλις παράγει κουκούλα δεν την καταλαβαίνει κανείς, Ναι ρε, είναι στέλνος. Ναι, είναι σαν τα γυαλιά του Σούπερμαν. Τέλειο. Α, είπαμε όμως ότι αυτή που έκανε και το τέτοιο, που κρύβεται, είναι και μάγισσα φούρκα. Οπα. Δεν ξέρω τώρα με τα poisons, γιατί αυτή φτιάχνει και πράγματα, να ξέρεις. Να πάμε λίγο. Saint Francis be blessed. Ω, και ξύπνησε όπως είναι. Τώρα δεν ξέρουμε αν όντως την έχει αναγνωρίσει αυτός, αν την έχει δει την εγκόμενα. Για να δούμε.
poison, but I suggest 2 more days to restore your strength. Rosario, you should sleep. I will have Sebastian take your place. No need, Father. This miracle has restored my energies. I will remain by Ambrosio's side until he walks again. I cannot argue with the effectiveness of your prayer. If you need help, call. Άστο. Ούστο. Τι δεν και σου κάνει τσούλα. Α. Αποκαλύφθηκε. Oh. Oh. Τα κοιτακούς. Ναι. Εξήγα. Αυτό σημαίνει ότι εδώ πέρα παίζει reverse τέτοιο. Oh. Κασέτα. Ωραία, και τώρα δείχνει το σκηνοθέτη που της λέει πώς να παίξει το ρόλο της καλύτερα εκεί. Ναι, 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 yeah. Στην κανονική ροή. Ναι. Ωραία, εδώ τελειώνει το κανονικό, αλλά να το γυρίσω προς τα πίσω. Yeah. Στο σημείο που είναι το βουητό. Devil Swan. Μ' αρέσει που το έχει αυτό το part, αυτό το διάλογο. Σε συνδυασμό με το... Ήτανε μόνο αυτό. Την έχει παρουσιάσει ξανά αυτή τη φιγούρα. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα δείξει κάτι που, ξέρεις, έχει μια ροή και κάποιο λόγο, ας πούμε, απαραίτητα ή τέτοιο. Έχουμε ξαναπετύχει απλά άλλες τέτοιες εικόνες να πετάγονται, ας πούμε. Μπορούσε να κάνεις interaction με αυτήν την εικόνα τη σατανική. Δεν το να. Μόνο να μπούμε σαν να τη δω. Α, όχι, όχι, δεν μπορούσα να κάνω interact. Okay. Το έχω δοκιμάσει. Λοιπόν, εδώ είδαμε που τρώει το πορτοκάλι. Τι είναι αυτό, Αμπρόσιο 53C59. Αυτό το έχουμε δει, TV, ε. Να. Εδώ παρουσιάστηκε αυτή και μας είπε ότι είναι καριόλα. Ότι είναι του σατανά και ότι τύπου έλα στη φάση σατανά γιατί εδώ γίνεται το πάρτι και εκεί που είσαι τώρα είναι λίγο τι μαλάκες είναι ο δικός σου. Στην ταινία. Στην ταινία, στην ταινία. Ναι, 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 το καταλάβω. 10 δεκάτου του τέτοιο, 9 δεκάτου, 10 δεκάτου. 61, 59, δύο σκηνές μετά. Το έχουμε δει και αυτό. Μπορεί. Λίγο μάλλον και το άλλο. Smoke. Αυτός δεν ξέρω ποιος είναι. Αυτό το είδαμε άκυρο, TV, νομίζω, ξέρεις. Ναι. Όταν ήταν πολύ μεγάλος. Κάλεσε το Σάταν. Α, αυτή η τύπισσα που σε αυτό που είδαμε, που, όταν εμφανίστηκε σαν τύπισσα του διαβόλου, το έδωσε στη, αφού προσπάθησε να τον πείσει να παρατήσει το Χριστό, ξέρω εγώ, και να μπει διαβολομεριά, το άφησε ένα βιβλίο και του λέει διάβασε σελίδα 7 ανάποδα τις 4 λέξεις, ξέρω εγώ, whatever it is, κατά του είπε. Άμα θέλεις και θα τα βρούμε. Και αυτός φαίνεται ότι διάβασε το βιβλίο. Οι χριστιανοί θα τον καίγανε. Ναι, 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 κατάλαβα. To renounce him who made you and who died for you. Answer yes and Lucifer is yours. You ask too much. Take me from this dungeon, be my servant for a single hour and I will be yours for a thousand years. No. I must have your soul. Have it mine and mine forever. I'll not doom myself to an eternity. I will not give up hope of one day being pardoned. You are infamous to both men and angels.
Your destiny is already mine. Του λέει τέτοια ο δαιμονικός, γιατί ήδη έχει, είναι και καλά του Θεού, αλλά όλο πάει και πασπατεύει και κοιμίζει, να πούμε, τις τύψεις. Okay, οπότε του λέει, αγόρι μου, το καβλί θα το φας έτσι κι αλλιώς, δικός μου είσαι, κάνε το μια ώρα αρχίτερα. Sign this parchment, I will pay you for hence. Pray for luck when they burn you. Pray that the heat causes the skin around your neck to contract and strangle you quick. Granted, the pain is most intense in the beginning, before your nerves have been seared. But these holy inquisitors are skilled at making this last. Sign. Με το αίμα του και καλά. The gods are on their way here. You have minutes left. Σερίναν Θεέ. They have signed, they'll take me away. Μαλάκα, το έπαιξε ο τύπος, το έκανε. Do you freely and absolutely renounce your creator and his son? I do. Φοβερό, φοβερό. Your soul to me forever. Forever. Without future appeal to divine mercy. I am yours forever and irrevocably. I abandon all claim to salvation. Now save me, bear me away. You are mine, past reprieve. And I fulfill my promise. Now! Τι φας. Γιατί φόρεσε φτέρα. Άργησαν τα φτερά. Αυτός δεν ήταν διαβολό, τέτοιος. Ναι ρε, Λούσιφερ. Και ο διάβολος άγγελος δεν ήταν. Ήταν. Κάτσε το πάω μια πίσω μου, πως έχει κάτι βρώμικο. Τίποτα κρυφό. Κάτι βρώμικο δεν πρέπει να έχει στην αρχή. Έτσι νομίζω. Όπα. Τίποτα σημαντικό. Τίποτα που να μας πει. Είχε τίποτα που να πείσεις. Είχε το στυλό. Ποια. Ωμπα. Τι έχουμε εδώ. Ωπ, τη δεύτερη χρονικά φάση. Let's go. Εδώ ήταν καθόντουσαν, σου λέω, πολύ επιγραμματικά τάκι, στα τραπέζι εκεί, όπως καταλαβαίνουμε, με τους νέους ηθοποιούς και κάνουν ένα rehearsal, έτσι, πολύ τυπικό στο τραπέζι, ας πούμε, έτσι, πράγματα. The pleasures of the flesh. Κάτσε, σου πω. Θα καταλάβεις, δηλαδή, τι θα σου πω. All right, settle down. Now we come to the sequence I call... The fuck montage. Ah, αυτός είναι ο τύπος, ο official director. Α, αυτή είναι η τύπισσα που θα κάνει στη συνέχεια τη Monk. Ε, καλά τα λέω. Ναι, η δικιά μας πρωταγωνίστρια, η Μαρίστα. Ναι, που θα κάνει τη Monk που γουστάρει το μαλλιά τον έτσι που αυτός γαμάει ό,τι θέλει. Ναι, η πασπατεμένη. Η πασπατεμένη είναι η κόρη της μάνας που είναι άρρωστη, ως εδώ ο ηθοποιός. Και αυτός είναι αυτός που κάνει τα κλακετόνια. Oh, they love making montage, ladies. Sophie excluded. It is our obligation here to proceed mathematically and explore all the configurations of coupling. Μάλιστα. I will sculpt you into the embodiment of the audience's fantasies. And Ambrosio will provide counterpoint with his sermon. Which will add depth to our spectacle. Interior, Cathedral of the Capuchins. Ambrosio in the pulpit speaks to a large crowd. The poets speak of the pleasures of the flesh. In the same breath, they talk of their souls.
The sensations they speak of, they misattribute. The elevating of souls they feel is inverted. The rush they feel is the rush of their descent as they plunge into Satan's realm. Interior, Abby, Ambrosio said. Ambrosio kisses Matilda's breasts as they roll around on his bed. Voiceover, your body is a gift from God, is loaned you and must be returned when it is time to enter heaven. But little does God think of those that have sold off his gift, those that have misused it. Do not doubt the pleasures of the flesh. They are Satan's currency. Your body is only worth so much. It is possible to bankrupt yourself, to make what God gave you worthless. Interior, Cathedral of the Capuchins. Matilda watches from the side, her face mostly concealed by her habit. She smiles. Satan's trick is that these pleasures, which may at first seem equal to that offered by God in heaven, over time, reveal their emptiness, regret, and guilt. The only pleasures left for the harlot and the whore. That magic the poet speaks so highly of is soon just the rutting of animals in the street. Interior, Abbey, Ambrosio said. Matilda is setting Ambrosio's lap as they make love. He looks over her shoulder, so there is no eye contact. Ambrosio's face is soaked in sweat, a mix of ecstasy and pain. Voiceover, like a gambler who plays again and again and again to win back his losses, the sinner soon finds themselves debauching themselves further to feel as they once did. Their sins compound, their debts worsen, like a wasp flying into a honey trap. The sinner will find themselves unable to escape. There's only one protection from this trap. It is holiness. It's purity. Interior, Cathedral of the Capuchins. Antonia smiles to hear Ambrosio's fire. She knows now she is holy and pure. And what pleasures there are in purity. A sinner may look back and remember what it felt like to be clean, that lightness of soul. To feel God's eye fall upon us and to meet that gaze with our own eyes open and pride in our hearts. This is the true pleasure of the flesh. Glances at Antonia in the audience. Steps down. Interior. Abby. Ambrosio's cell. Ambrosio is thrusting into Matilda from behind, his hands on her neck. He pushes her face into the bed as he thrusts. His movements are violent. His eyes are empty. He climaxes. Με αυτά που λέει, κλιμάτι. Rose of Matilda. Eyes still empty. Matilda turns her head up from the bed. Sad as they look. Prila, bless me, Father, for I have sinned. My last confession was 2 weeks past. Interior, Cathedral of the Capuchins. Ambrosio sits in the confession booth, listens to a rich lady. I was jealous towards a friend. In what way? Her husband bought her a necklace of considerable beauty and value. She waits. Is that all? She feels the pressure to entertain Ambrosio. I have Please detail them. She is a servant of my employee who is very handsome. I have daydreamed of kissing him and of treating him as my husband. Yes. Once it came into my head by accident, but I have twice since put my mind to recalling it. This is all I can remember. I'm sorry for these and all my sins. These are grave sins. As your confessor, I must ignore my disgust. You return from me this. You did not act on this. You have let Satan into your heart. You are infected with his poison. The remedy for this will be severe. Τον υποκριτή. Every morning on waking, 2 Hail Marys. Limit your diet to water and bread. In the afternoon, pray the rosary before bed. Another Hail Mary. Do you show contrition? My God, I am heartily sorry for having offended you, and I detest all my sins, because I dread the loss of heaven and the pains of hell. But most of all, because I have offended you, my God, who are all good and deserving of all my love, I firmly resolve with the help of your grace to confess my sins, to do penance, and to amend my life. Amen. Ambrosio is distracted by his thoughts. Interior. Και λίγο καπλωμένος. Ambrosio says, Matilda is going down on Ambrosio. Α, την έχουμε δει. Do you care to explain what that means, my dear? For the benefit of Marissa here.
She's sucking. I know what oral sex is. Voiceover. God, the Father of mercies, for the death and resurrection of his Son, has reconciled the world to himself and sent the Holy Spirit amongst us for the forgiveness of sins. For the ministry of the church, may God give you pardon and peace, and I absolve you of your sins. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. He climaxes, amen. Let's hear it. Α, ξεχάσαμε να πούμε ότι αυτός είναι πραγματικό ζευγάρι με την καβλιάρα, έτσι δεν είναι? Ζευγάρι, ποιος ξέρει. Εντάξει. Σίγουρα έχει πασπατευτεί. Σίγουρα, σίγουρα. I need a cigarette. Back in 10? Boy. Μάλιστα. Ώρα για να... Την έχουμε τη σκηνή επίσης. Όπως είπε η TV. Λοιπόν. Κάτσε, δεν είπες ότι έχει βουητό? Ναι, έχει βουητό. Πρώτη. Για πάμε τα βουητά. Ήταν αρκετά μεγάλο αυτό. Ισχύει. Είπαν όλοι... όλο το... σεξ της ταινίας. Πίσω, προς τα πίσω. Ωπα ρε. Α, εδώ είναι οι αθλίδες. Ο Μαλφόι. His hand on her neck. His movements. Are violent, desperate. Το his eyes are empty. He climaxes. Oh. Matisse, his mouth. Είναι και ο γέρος εδώ. Είναι ο γέρος εδώ. Είναι ο γέρος. Είναι ο γέρος. Μισό λεπτό να ανοίξω παραγγελία. Μισό λεπτό. Αν θέλεις μπορείς να το δεχτείς, καλά. Όχι ρε, τσίλ. Κάτσε, περιμένω τάκι. Ναι, ναι. Για να φέρω κι εγώ το νερό. Τι πάθαμε, ναι. Και η τέτοια δεν είναι δεξιά. Είναι δίπλα. Και αυτοί οι δύο δηλαδή. Είναι οι τέσσερις τους.
Απλά είναι σαν να γίνεται αυτό. Είναι πέντετος, ναι, ναι. Okay, okay, let's go. Πολύ άρεσε. Ωραία, okay. Και είχαμε μείνει, είδαμε εδώ πέρα τον διάβολο τέτοιο. Ώρα για το φίλο με την κουκούλα. Α, οκ. Okay. Άρα η κουκούλα έγινε τρεις σκηνές πριν το δαίμονα τον έτσι. Άρα εδώ θα κάλεσε. Α, όχι, είναι πριν έρθει η τύπισσα στο mm-hmm. κελί του. Α, είναι το Physician. Let it be recorded that we resume the trial of Father Ambrosio. Do you confess? I cannot confess to what I've not done. Matilda has confessed to many crimes, including sorcery. We have searched your cell and found several ornaments of magic. Α, γιατί τον φυλακίσανε. This glass is inscribed with glyphs not of our alphabet. Έχει γαμηθεί στο βοητό πάλι. Sorcery. The city talks of you, Father. How you bewitched the whole of Madrid. Will you confess? My reputation is destroyed. Forget your reputation, Ambrosio. Your soul is in the balance. My soul is ready for my God. If you go to your devil and confess, your soul will descend straight to hell. We shall now put you to the question. This will be a taste of the fires waiting for you in hell. Hell's fire does not burn, but freezes. That may be. But few have complained that our earthly fire is too comfortable. Will you confess? I cannot confess. Accept this. Cat! I really do think torture is my forte. John? Where's John? I still. Yes, no help, there's no sneer. I. Sevnuk, Sponnik. Sevnuk, we look at him. Τώρα έχει βουητό, αλλά δεν έχει reverse. Εκεί με τον καθρέφτη, δεν είπες. Όλη την ώρα αυτή παίζει. Μας κορόιδεψε. Μάλιστα. Να πατήσουμε. Καθρέφτη. Τέλεια. Ας μην κάνουμε το σταυρουδάκι. Έχουμε πατήσει το σταυρό σου. Μάλιστα.
προς το τέλος. Okay. Λοιπόν, next. Μετά μας δείχνει ότι αυτή πήγε σε έναν, στον Αρότολ, τέλος πάντων. Και μετά ξεκινάει η άλλη ταινία. Και μετά ξεκινάει η άλλη ταινία μετά από ένα χρόνο. Οκ. Okay. Η άλλη ταινία πώς συνδέεται με την πρώτη, υπάρχει κάποια σύνδεση? Α, απανομή ηθοποιή. Ναι, αυτή με το, αυτή με το ροζ, ναι, θα κάνει την ταινία νομίζω με το βοηθό σκηνοθέτη, έλεγε. Κάτι τέτοιο. Είπες εσύ, θα θυμάσαι για τη δεύτερη. Ας με μπορεί. This is a screen test from Minsky. When I call up your name, just tell us about yourself, and we will see if the camera loves you. Susie? Hi, I'm Susie. I am a wholesome country girl who came to New York City to make it big. However, I fell in with a bunch of degenerate artists and shucksters. They told me I was going to be a star, but they only play my pictures at the Times Square movie theaters. Don't give me that look, Trella. I think this could be a big break. I intended to steal the movie. Eddie? I'm Eddie, and I'm told I'm photogenic on account of my big brown eyes. I'm excited to meet Douglas Simons. Seeing him in a loincloth fighting gladiators was a big artistic influence on me growing up. And I'm Debbie. You didn't wait your turn. I thought you were done. You're done. Debbie, tell us about yourself. Well, I'm from a very well-to-do family back in France. Faisais-tu partie de l'Ancien Régime? Ah, ma famille a remplacé le château de Biel après que le guillotine de Fenice. D'accord. I moved to New York City with my brother after I was kicked out of school for trying to put on a play about Jesus fucking Mary Magdalene. If God is anywhere, he isn't here. Is this ever a religious movie? No, that was the last one. Where you played the devil? Where I played the devil. Oh! Now that is the hell I can get behind. Most. I think you're all wonderful. Most. I'm gonna love you. Cuts. Να πατήσουμε τον τύπο. Γιατί μας πέταξε στον τύπο. Βασικά όταν την τύπησα νομίζω έχουν πατήσει. Αυτό μετά μας πήγε στην ίδια ταινία. Ας δούμε, τα πάρουμε άλλο από εδώ. Έλα, ντε, πόση ώρα μιλήσεις. Τύπος. Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Οπ. Οκ. What the fuck? Οκ. Τώρα κάτι μας κλείδωσε για αυτά. Μάλιστα. If I was a queer, τρεις μέρες μετά. So, this is a chemistry test, Mr. Greenwood. Ποιο ήταν το θέμα της ταινίας CTV της δεύτερης, θυμάσαι? Κάτι κάνει... θυμάμαι ότι αυτή η κοκκινομάλα που είναι συμπροταγωνίστρια θα πεθάνει, αν θυμάμαι καλά. Αλλά μέχρι εκεί. Usually when I do a chemistry test, it's to see if the girl works with me. I feel under pressure. You can relax. You're clearly very handsome and charismatic. Thank you. Do you think you can find a connection to the character? To Goodman? Yeah, I'm sure. Because Goodman is... well, Goodman is the one being seduced.
But I guess you are more familiar with the role of the seducer. Μάλιστα. Look, I can act. I wanted to do this picture because I wanted to do something a little different. I feel like if I don't show the other side, αυτή... I shrink with the whole studio. Συνεχίζει. Άλλαξε από το... το... Σωστά. Από την πρώτη ταινία. Πάει το χαμομηλάκι. Ήταν πιο χαμομηλούσα. I don't want to do historical epics, you dig? I want to get in this new wave. Has new wave. Ever said no to you, Carl? New wave. Carl. Meant it? No, I don't think so. What do you think about New York? New York. Oh, it's a dark kind of place, isn't it? Look, I'm a California boy through and through. And I know there's an after dark kind of thing you can point to there, but New York, it's a scary place. Driving him from the airport, I felt like I was descending into hell. It's exciting. Are we gonna run a scene? Εντάξει, ο Αμπρόζιο πολύ καλύτερος. Ισχύει. Why did you agree to come out here and meet? Well, to be honest, I heard Mr. Durk here is hot shit. Αυτός ο Ντούρικ είναι ο βοηθός σκηνοθέτη. Douglas Simons has signed up, I see. Με τον οποίο κάνει αυτή την ταινία μαζί, αυτή δεν ξέρω, είναι co-producer. Κάτι είναι, γράφει σενάριο, κάτι κάνει. There is Kevin's right here. Όλοι στην ταινία είναι καμπλωμένοι. Σε όλες τις ταινίες. Άκουσες βοηθά. Όχι. Έτσι, καλό κακό. Να δούμε αυτόν. Fuck. Okay, fuck. Α, είναι τα επόμενα αμέσως. Said earlier you only photograph people you hire. We're filming this? Just for us. Action. Interior, interview room, day. Goodman points behind him at the photocopies. Frankie Santora. Billy Banner in the chair. I know Frank Santini, Freddy Sendoza, Frank Scarlucci, but no Frankie Santora. You think this Frankie killed Minsky? They say he took Minsky's dick, probably grinding it into a powder and storing it for inspiration. Beef. Goodman lets them stew. You ever want to make more photos, Goodman? I'm here for you. I got some artistic ideas we could try out. You said earlier you only photograph people you want to fuck. Everything is sex, sir. You're in this room, I fucking us all because you're too buttoned up to just come out and fuck us. The shit you see, the things you must want to do to people, and you've got a gun. I just got a camera. Door opens. Walker. Found him. It was a pleasure. The camera loves you, Carl. Keep going. I'll be Walker. Interior. Station corridor, Goodman, Walker, walk and talk. There was a robbery there last year, so we pulled the names of the tenants. Your name rang a bell for me, so I dug out the file. Frankie Santora's on the list. I spoke to the janitor. Says Frankie's a tough guy, uses it as a fuck pad. Hands Goodman an address and a piece of paper. They stop at a junction. Sure you don't want me to ride along? If it turns into... I'm just gonna snoop around. It turns into Bonnie and Clyde, I'll call you. Walker leaves, shaking his head. Goodman scans address again. I like it. Have you ever said fuck on screen before? I don't think I have, no. It shows. Give me that line again. You said earlier you only photograph people you wanna fuck. You said earlier you only photograph people you want to fuck. Fuck.
Just the word. No. Fuck. 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 Nice. Fuck. 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 You said earlier you only photograph people you want to fuck. 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 Μάλιστα. What the fuck. Δεν είχαμε κάτι εδώ. Τίματα, δεν... Ούτε ακούστηκε κάτι, αλλά υπήρχε μόνο ο τύπος που ίσως είναι κάποιος. Είπατε την κούπη μου, αριστερά. Ενδιαφέρον πάντως και εκεί. Για κάποιο λόγο, μπορείς στο σεξ. Όπα. Όπα ρε, ο τύπος ανήκει στο Αμπρόσιο. Όπα ρε. Όπα ρε. Mm. Για βάλε λίγο Αμπρόσιο ρε μαλάκα. Nice. Όπου ήταν στο τέλος το Αμπρόσιο. Όχ, γαμήθηκε πάλι βοητά. Τι είναι αυτό το Αμπρόσιο. Ζαλφόρτς. Ήταν πίσω, εντάξει ρε μαλάκα. Αυτό είναι ο... Τι είναι ένα που είναι. Ο προκύρωσες και μαζόγραφε. Λογικό να σκάει εκεί, κοίτα το. Ζάκιας. Μεγάλη σκηνή, μάλιστα. Α, έχει ιδέα μέσα. Έχει reverse. Έχει reverse. Αρτρα. This has been my first time working here in Italy. And my first time working with the great Arthur Fisher. Το μέγα καβλιάρι. Yeah, I just want to say thank you for trusting me to be your Ambrosio. What a movie. I always say, you can't make an A picture without an A team, and this has been an A team. Look, we took an 18th century novel and made a 20th century picture out of it. That's pretty magic. M.G. Lewis, I don't know if you're up there or... Down there. Wherever you are, I hope you like what we made. VMO. Γι' αυτό σταμάτησα με τη μουσική. Come on. That's a very nice one. Alfred Hitchcock, the Chocon. As you know, I work behind the camera, and I usually have someone to write all my dialogue, so I'll keep this short. You all have been wonderful, and I'm sure you're probably sick of hearing me talking, so I'll shut up. Thank you, Gino. Thank you, Robert. And Marissa, get up here. And all of you, you've been a marvelous crew. Μάλιστα, ήταν στο crew ο τύπος που είναι στο crew και στο άλλο. This has been my first movie. What a first movie. I feel like I just went through 4 years of film school and acting school and just life in a few months. What a team. Arthur, you were harsh but fair. For everything you put me through, I learned a lot. And your karma is having to spend the next 6 months staring at footage of me while I sleep it off. I hope you see something you like in there. Everyone, a big round of applause. To our star, our gorgeous, la bellissima Marissa Marcel. I love you all, and I'm here only to say that I pay for the bar for the next hour. It is rare that I'm this generous. So please, have a drink and toast to our new friends. To movies. To movies. Cheers. Μάλιστα, οπότε πρέπει να τσεκάρουμε αυτόν τον τύπο που μίλησε μόλις. Να πάμε πίσω να δούμε το ανάποδο. Όχι, δεν πατιέται. Πατιέται αυτός, αλλά θέλω πρώτα να δούμε το ανάποδο. Ε, βέβαια. Να μην υποφέρουμε λίγο. Αυτό απλά.
Μήπως πρέπει να ενώσουμε τα γκρι πίτσες. Εκεί υπάρχω. Τίποτα εδώ. Οκ. Να το, προς τα πίσω. Αμπρόσιο, πίσω. Πίσω. 58. Πριν... Πριν την καταραμένη. Bravo, take three. And action. This bird was my sister's favorite. You had a sister. This is the source of your sadness. Yes. Matilda. He died of sorrow. What sorrow? Η ίδια δεν είναι Ματίλντα. Ναι, ναι. Okay. She loved a man. With a passion born of virtue, no one loved as purely as Matilda. Who was the object of her love? One sadly already married to another. His bride heavenly and pure. Neither he nor Matilda did anything to inflame this passion, but... more virtuous he showed himself to be, the more she was drawn to his nice. Nice. Oh, τι έγινε ρε. Τι έγινε. Γιατί ξαναμπήκα. Δεν ξέρω. Με πέταξε. Μπροκόλλησε το παιδί. Σε πέταξε έχει... απλά. Ναι, 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 με πέταξε απλά. Πας. She confessed her love to him, wishing not to be dishonest. Despite her protestations of virtue, he drove her from him. He refused to see her again. It broke her heart. And killed her. Too severe a fate for so innocent a crime. This man's choices were ill considered. You think so? Doubtless. I pity your sister. Oh, father. Αν έτσι νομίζεις, για να σε δω. I have no sister, father. I am Matilda. I am a woman. You are my beloved. I conceal my sex and joy. Ίσα ρε μαντρίκο, πώς σε λέγαμε. Πώς έβγαλες το έτσι ξαφνικά. Εγώ νόμιζα ότι είχες το τσουρί. When the abbey to be closer to your holiness. This cannot be. Please, do not be shocked by my dishonesty. I acted out of love. A pure love given me by God. I do not wish to be a woman to you. Damn my sex. I wish only to be your friend. It cannot be. You have brought great risk to yourself and to my brothers. Holiest Ambrosio, did I misjudge your temperament? I thought you would understand. Let me be Rosario. Treat me as a man, but let me stay. No, it cannot be. If I were discovered, I would be destroyed. I cannot let it stand for my own sake. For the order. I pray you show compassion. Unhappy Matilda. You have my compassion. I am convinced that your motives are pure. But you are blind to the prudence of your actions. My duty to you begs me to treat you harshly. You must be gone from here by tomorrow. Tomorrow? Surely you cannot mean it. You have heard my decision. The laws of the order are exact and our vows compel us to obey. I pity you, but I can do no more. You must leave. I have no choice then. I will not leave this abbey alive. If you lost your senses, kill yourself and lose your claim to salvation, you forfeit your soul. I care not. Paradise here with you, or perdition without.
Tell me you will conceal my story and retain me as your companion. Else this dagger drinks my blood. Ω, πάρε. Έδωσε ένα βίζο ξαφνικό. Ο άλλος σοκαρίστηκε. Μαλάκα, πώς το πέταξε έτσι. Αλλά καλές και άμα θες να αυτοκτονήσεις, πετάς απλά βυζί. Ναι. Αρκετό τέτε λέει. Απίστευτο. Ωπαρε. Ναι, σπαρ. Αλήθεια γαμά η φωτογραφία όμως. Απίστευτικό. Τι να πάρουμε από εδώ όμως. Ατάκι όσο έλειπες, γιατί είχες θεματάκια και μπαίνες έβγαινες. Αυτή η ρεφίλη απλά του λέει, του φέρει ένα παράδειγμα του τύπου έχω μια αδερφή που τη συμβαίνει το και το, αλλά δεν μιλούσε για την αδερφή της, μιλούσε για τον εαυτό της. Και μόλις είδε ότι ο τύπος, ο Priest, θα τη συγχωρούσε, ας πούμε, θα ήταν κομπλέ με το ότι αυτή μπήκε μέσα σαν άντρας, αλλά είναι γυναίκα. Του το γύρισε και του λέει, πλάκα κάνω, εγώ είμαι η αδερφή μου, ξέρω εγώ, αυτό, τελικά δεν είμαι άντρας, είμαι γυναίκα και το και το. Και αυτός τρελάθηκε, εξοργίστηκε. Και στο τέλος, και του λέει εν τέλει ο τύπος, λέει στην τύπισσα φύγει αύριο το πρωί, γιατί είσαι για τον μπούτσο αγόρι μου, και λέει τύπισσα, έτσι είσαι, ή εδώ πέρα θα είμαι, ή θα αυτοκτονήσω, και βγάλει το μαχαίρι. Και αυτό πέταξε και το βίζι για να βάλει το μαχαίρι. Top, ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε εδώ πέρα τι μπορούμε να δούμε. Φυτό, γυρλάντα, το μαχαίρι θέλω. Α, σωστός. Αν και πρέπει να έχω πατήσει. Όπου να κάτι νέο. Πάλι Αμπρόζιο. Πάλι Αμπρόζιο. Πριν να αποκαλύψει αυτή ότι είναι τύπος. Οκ, okay, για πάμε λίγο να δούμε. Λίγο πριν από το τσιμπούκ. 32 apples. Ναι, πριν από το τσιμπούκ. Φοβερό. Πώς ήταν πριν από το τσιμπούκ. Τέλος πάντων. 32. Α, δεν είναι με τη σειρά, τι έχω πατήσει. Α, με τη χρονική σειρά τη δικιά τους. Πίσω. Ready for Charlie, take two. Action. I expected you in my cell, my love. Ah, εδώ τα έχουν βρει. What ails you? I had assumed confession would have restored your appetite. I expected you in my cell, my love. I've not the heart for it. What ails you? I had assumed confession would have restored your appetite. Desist. I'm sad until then. Tonight I met a girl as pure as Ambrosia once was. Τι? Α. I wondered what it would be to be her husband. To comfort her. Listen to her jokes. To kiss away her tears. But I'm a monk. I shall never marry. Τώρα αυτοί τα έχουν βρει μεταξύ τους. Αλλά αυτός...
βρήκε μάλλον την κόρη της άρρωστης. Okay. Μάλλον αυτό λέει. Use her admiration of me to work her ruin. I could never debase her innocence like that. Like you did mine. Get out of my cell. Get out! Όπα! 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 Νόμιζα ήταν μόνο βιαστής. Για μου την Παναγία σου. Πουτάνα λέει και λύγησε το μαχαίρι. Λύγησε το μαχαίρι. Η Παναγία. Μαλάκα, ο Μασάι σίδερα ο Γουταλιανός. I've been stabbed before. Oh, but lol. That really hurt. But if you're going to kill the mother of God, you will need a better weapon. Oh, όπως το καβλί σου. Παναγίτσα φροντίζει για όλους. Ωπα ρε μαλάκα. Τρομακτικό acting από αυτήν. Άισα. What the fuck από τύπος Παναγία stop. Μπορώ να την κάνω παρότι είναι reverse. Και βγαίνει αυτή. Top. Τι κάνω με αυτό, δεν καταλαβαίνω. Α, τα κάνω zoom in, zoom out. Κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν. Τίποτα για πάτημα. Αυτόν εδώ είδαμε μαχαίρι λυγισμένο. Είδαμε τίποτα άλλο, δεν νομίζω. Πάνω, ή τη φωτογραφία. Τι φωτογραφία, αυτή είναι εδώ. Α, το πάτω αυτό. Μας έδωσε το 40. Έχει, να πατάμε παντού. Με τον καθρέφτη, καθρεφτάκι μου. Α, ξεκίνησε τα διαβολικά. 40 apples, take 2. And action. As a friend, I see that you are upset by something. Λοιπόν, αυτή η τύπησα, Τάκη, είσαι εδώ. Yeah. Ναι. Του είχε πει εκεί πέρα που το κάνει το reveal ότι είναι γυναίκα, ότι okay. Του είχε πει ότι, ξέρω εγώ, κράτησέ με σαν, δεν ξέρω αν είπε τη λέξη φίλος, αλλά του είπε αγνόησε το φίλο μου, εγώ θέλω να ζήσω κοντά σου, ας πούμε. Αυτό το είπε, οπότε δεν είναι απαραίτητα 1000 ερωτικό, τουλάχιστον... Ίσως έτσι να δικαιολογεί κάπως το ότι αυτός είναι κάπως μαζί της, αλλά γουστάρει άλλες τύπες, ξέρω εγώ. Οκ, okay, πάνω κάτω κατάλαβα. Ναι. Ναι, αυτή θέλει να είναι κοντά του. Τώρα με ποιο, υπό ποιες συνθήκες κάθε φορά, δεν ξέρω ακριβώς. Για να πάμε το καρέ, για να πάμε το καρέ. Επίσης δεν έχουμε καταλάβει άμα στην ταινία αυτή ήταν... διαβολική. Ναι. Και είχε σκοπό αυτό να τον προσεγγίσει μόνο και μόνο για να τον διαβολέψει. Ναι. Ή κάτι συνέβη στην πορεία, γιατί στην αρχή είναι όντως
ταπεινούσα. Ναι, δεν έχει πονηριές στην αρχή. Όπα. You are in love with Antonia Dalfa. Tonight you visited her mother and took the chance to speak with her privately. Together you read scripture. How could she know of this? Has she spoken of it? You do not know my full history. Before I joined the order, I was in the care of a guardian. He sought to educate me in all the arts, including those often disdained. Matilda. I had no cause to use these skills before. But love. Ah, τώρα. Ορίστε, τώρα έγινε διάβολο γυναίκα. I could not be with you myself. I still had a need to see you. This device allows me to see where I am not. It shows its holder the object of their affection. You jest. No. Think on your love. Think on Antonia. Drolzinatzies. Ξεκίνησε τα σατάνια. Πάρε τον παίξι και γρήγορα. Same magic that powers this lens can also grant you what you wish. How so? You remember the night that I was to die, when we took to St. Clair's sepulcher. That night, I performed a rite. Opa. Summoned a fallen angel to aid me. What have you done? You can buy the gold, bro. I trembled before the act, but there was nothing to fear. The rite protected me, and the demon obeyed. I did not sell my soul to a master, but through my courage, purchased a slave. His power has shown you Antonia. You can also put her in your arms. I will not employ Hell's agency. Is your mind so feeble it falls to childish prejudices? How is it that I, a woman, have the strength to wield this power, but you do not? I will not be God's enemy. And are you his friend now? You have already broken your vows. You are bent on the seduction of an innocent. Do not reject my offer out of false piety, if it is simply cowardice that restricts you. My cowardice may yet prevent my damnation. I yield. I must have her, whatever the cost. Tina, I will collect my tools and meet you by the crypt. Τον έχει κάνει συντάκτ με τη δύναμη του σατανά και αναρωτιέστε αν είναι σατανική. Πόσο πολύ. Αυτή λέει ότι δεν έχει παίξει τέτοια κόλπα ξανά, αλλά ότι επειδή τον γουστάρει αυτόν, παίζει ότι έχει και έπαιξε και λίγο δαιμόνια. Τι λες ρε. Ναι, ναι, ναι. Έπαιξε και λίγο δαιμόνια επειδή τον γουστάρει και επειδή θέλει να δει που είναι και εν τέλει τον είδε που έκανε κουβέντες με την κόρη της χάρους της. Και είχαμε και λίγο reverse εδώ. Το κλειδί, by the way, πρέπει να κάνω. If it is simply cowardice that restricts you. My cowardice may yet prevent my damnation. I yield. Και ως άλλη ταινία τώρα. Ναι, στο Μίνξ και... Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε λίγο το vibe. Το vibe check του Νικόλα Βαρβιά. Πού πρέπει να πάμε τώρα? Δεν ξέρω. Για ποια ταινία νιώθεις ότι έχουμε τις λιγότερες πληροφορίες από τις τρεις?
Δεν έχουμε δει και μέχρι τώρα έχω δει περισσότερο Αμπρόσιο. Ναι ρε, όλο το Αμπρόσιο έχουμε δει, γιατί το πήγαμε με εκείνη τη σειρά. Ναι, τώρα βάλαμε τη σειρά της ταινίας. Αυτό γίνεται στην αρχή, λέει. Τι? Είναι τα ανάποδα. Κάτι περίεργο σημαίνει εδώ. 19ο. 8ο. Τώρα δεν είναι χρονολογικά. Να καταλάβω τι είναι. Με τη σειρά οι ταινίες, αλλά εδώ είναι ρίεργα. Μάλιστα. Όπα. Άρη, τα κιούς. Τα κιούς. Εικόνες. Όπα. Οι εικόνες που έχουμε, μας έχει δείξει και έχουμε πατήσει. Τα φέρεις από σημείο σε σημείο. Α, με βάση αυτά τα clues, ότι μπορούμε να κινηθούμε. Τι γίνεται, τι? Έλα, παιχνίδια μου. Τι έχουμε, το Ιδανάκι μύθηκε το Βαχτεβανάκι. Όχι, όχι, παίζουμε ένα παιχνίδι. Nice, εμείς παίζουμε Codenames. Απλά βγήκα για ένα τσιγάρο και είπα να σας πάρω. Τέλειο. Υπέροχο πουλίδι.